Το 2010, ο Βίκτορ Γιανούκοβιτς εξελέγει πρόεδρος της Ουκρανίας. Καταγόμενος από την περιφέρεια του Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, είχε ρωσοκεντρική κουλτούρα, αν και το πολιτικό του μήνυμα είχε να κάνει με μια ανεξάρτητη Ουκρανία. Το 2011 υπέγραψε συμφωνία με την Ρωσία που προέβλεπε μείωση τιμών κατά 30% στο εισαγόμενο ρωσικό φυσικό αέριο, με αντάλλαγμα τη χρήση της Κρυμαίας, Σεβαστούπολη, από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό για τα επόμενα 25 χρόνια. Η συμφωνία αυτή βρήκε σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, όπως και της ΗΠΑ. Για να κατευνάσει τις εντυπώσεις, υπέγραψε συμφωνία για την μη επέκταση πυρηνικών πυράβλων στην Ουκρανία και συμφώνησε με το ΝΑΤΟ να στείλει στρατεύματα στο Ιράκ. Ακολούθως τροποποίησε το άρθρο 111 του Ουκρανικού Συντάγματος, επαυξάνοντας τις αρμοδιότητες του Προέδρου σε μια σοβιετικού τύπου διακυβέρνηση. Οι αυξημένες εξουσίες οδήγησαν σε διαφθορά από αυτόν αλλά και μέλη της οικογένειάς του που τον έφθυραν στα μάτια του Ουκρανικού λαού. Το 2012 επιχείρησε μια δεύτερη κίνηση πολιτικού κατευνασμού με την υπογραφή αρχικής συμφωνίας μελλοντικής ένωσης με την Ευρώπη, την οποία όμως διέκοψε το 2013. Οι παλινοδίες στη διακυβέρνηση της χώρας οδήγησαν σε σφοδρή αντίδραση του Ουκρανικού λαού που το 2014 εκδηλώθηκε με δημόσιες πορείες προκαλώντας βίαιο κατευνασμό από πλευράς κυβέρνησης και πολιτική αστάθεια στη χώρα. Η Ρωσία, με τη σύμφωνη γνώμη της φιλικά προσκύμενης μειοψηφίας, βρήκε πρόσφορο έδαφος να εισβάλλει στην Κρυμαία, ώστε να την αποσχίσει, ενώ συγχρόνως συνέχισε να υποκινεί την αυτονόμηση του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις οικονομικά ανθούσες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάντσκ, στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Η ρωσική βοήθεια συνίστατο στην χρηματοδότηση εμπορικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση ομάδων αυτονομιστών με όπλα και πυρομαχικά, εκεί όπου επικρατούσε η ρωσική γλώσσα και κουλτούρα. Οι σφοδρές αντιδράσεις των Ουκρανών πολιτών ανάγκασαν τον Γιανουκόβιτς να διαφύγει στη Ρωσία το 2014. Στις εκλογές που ακολούθησαν, επικράτησε ο δισεκατομμυριούχος Πέτρο Ποροσένκο με ένα φιλοδυτικό μήνυμα και την υπόσχεση να αποκαταστήσει την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας. Η κατάρριψη του αεροσκάφους της Malaysian Airlines, διερχόμενου από την Ανατολική Ουκρανία, απασχόλησε εκ νέου την διεθνή κοινότητα το 2014. Όπως όλα καταδεικνύουν, χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο εδάφους αέρος, που πυροδοτήθηκε από φιλορώσους αυτονομιστές του Ντονμπάς. Οι δύο συμφωνίες που υπεγράφησαν από τον Ποροσένκο στη Λευκορωσία, την Μίνσκ 1 το 2014, και την Μίνσκ 2 το 2015 για εκεχηρία στον Ντονμπάς καταστρατηγήθηκαν. Από τη μία πλευρά η Ουκρανία ήθελε την απομάκρυνση όλων των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα αλλά και όλων των εξοπλισμών που παρήχε η Ρωσία στους αυτονομιστές του Ντονμπάς με την υπόσχεση ότι θα γίνονταν τοπικές εκλογές με τον Ουκρανικό νόμο. Από την άλλη η Ρωσία επέμενε στην διενέργεια άμεσων εκλογών για την αυτονόμηση των ανατολικών Ουκρανικών συνόρων με τη Ρωσία, υποσχόμενη την απομάκρυνση των στρατιωτικών της δυνάμεων αμέσως μετά. Στις εκλογές του 2019, ο απειβδισμένος Ουκρανικός λαός ανέδειξε πρόεδρο τον κωμικό ηθοποιό και σεναριογράφο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.